κάτω των εργαζομένων στον επισιτισμό τουρισμό. Πραγματοποιήσαμε σήμερα στο κέντρο, ανατολικά στην Καλαμαριά, στον Εύωσμο στα δυτικά, συμβολικές κινητοποιήσεις, παρεμβάσεις στον κλάδο και πάνω απ' όλα επικοινωνήσαμε με συναδέλφους μας εργαζόμενους του κλάδου, προκειμένου αφενός να δούμε το τι συμβαίνει και το τι επικρατεί και να ενημερώσουμε τους συναδέλφους μας, και από την άλλη θέλησαμε να στείλουμε και ένα ξεκάθαρο μήνυμα. Ξεκάθαρο μήνυμα πρώτα και κύρια προς την κυβέρνηση, προς τη μεγαλοεργοδοσία, προς όλους αυτούς που τώρα μας κουνάνε το δάχτυλο και μας λένε ότι πρέπει να μοιραστούμε κατά τα άλλα δικαίως τα βάρη της κρίσης, ότι εμείς είμαστε αυτοί που ματώσαμε όλα τα προηγούμενα χρόνια. Είμαστε αυτοί που χτυπηθήκαμε, είμαστε αυτοί στους οποίους χτυπήσαν τις συμβάσεις τους, τα δικαιώματά τους, την ασφάλισή τους, προκειμένου να σκάσουν από κέρδη μια χούφτα επιχειρηματίες. Δεν έχουν το δικαίωμα, δεν μπορούν και δεν θα δεχτούμε να μας κουνάνε αυτό το δάχτυλο και τους λέμε ότι δεν θα τους περάσει. Στέλνουμε και ένα μήνυμα στους συναδέλφους μας όλους ότι δεν είναι μόνοι τους. Ότι το συνδικάτο είναι εδώ, ότι συλλογικά και οργανωμένα μπορούμε να απαντήσουμε σε όλους αυτούς. Αυτό το υλοποιούμε και στην πράξη, αυτό υλοποιεί και ο σχεδιασμός μας. Θυμίζω ότι το απόγευμα θα γίνει αντίστοιχη μηχανοκίνητη κινητοποίηση με τις διανομής. Αντίστοιχη παρέμβαση θα κάνουμε αύριο στο Υπουργείο και στην Περιφερειακή Διεύθυνση του ΣΕΠΕ, αλλά το μεγαλύτερο ίσως μήνυμα αυτών των ημερών θα το δώσουμε στην κόκκινη πρωτομαγιά, στην εργατική πρωτομαγιά μας. Όποτε κάνει εορταστεί αυτή, αυτή θα εορταστεί πολύ συγκεκριμένα. Να πούμε από το δικό σας μέτρο επίσης ότι έχουμε ήδη κηρύξει απεργία για τον κλάδο για την 1η Μάη, γιατί η πρωτομαγιά δεν είναι αργία, όπως λέμε χαρακτηριστικά, είναι απεργία. Θα μας δώσετε μερικά στοιχεία, όχι στοιχεία τόσο πολύ συγκεκριμένα με αριθμούς, αλλά τι γίνεται στον κλάδο αυτόν τον καιρό με το βουλανωριό. Στον κλάδο αυτόν τον καιρό γίνεται αυτά που επανειλημμένα έχουμε καταγγείλει. Έχουμε απλήρωτους, έχουμε απολυμμένους, έχουμε εργαζόμενους που εξαναγκαστήκαν σε παραίτηση, έχουμε εργαζόμενους τους οποίους τσακίσανε την κανονική τους άδεια, έχουμε εργαζόμενους που τους αλλάξαν τις συμβάσεις, τους μειώσαν τα μεροκάματα και πολλά ακόμα. Και έχουμε εργοδότες, κυβέρνηση, άλλες δυνάμεις οι οποίες υπερασπίζονται αυτό το μοντέλο ανάπτυξης, οι οποίοι ετοιμάζουν τα ακόμα χειρότερα. Γιατί χωρίς να θέλουμε να κινδυνολογούμε, χωρίς να λέμε λόγια εντυπωσιασμού, γεγονός είναι αυτό, ότι τα χειρότερα έρχονται. Και ακριβώς αυτό λέμε και εμείς, ότι σε αυτά τα χειρότερα δεν θα είμαστε ανοργάνωτοι, δεν θα είμαστε ανέτοιμοι. Απέναντίας θα είμαστε ανασκουπωμένοι και θα απαντήσουμε με κριτήριο όχι το πώς για άλλη μια φορά να κερδίσουν οι λίγοι, αλλά το πώς να εξασφαλίσουμε τις δικές μας ανάγκες εν έτη 2020.